Πάμε σε αυτό που περιέγραψε τώρα, πάμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ακατάλληλα για χρήση είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία, 2 εκατομμύρια εισιτήρια και 200.000 έξυπνες κάρτες για χρήση στο μετρό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο δωρεάν μετακινήσεων τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του. Και αυτό διότι οι μεν κάρτες είναι τελείως άχρηστες για χρήση, ακόμη και στα αστικά λεωφορεία, λόγω του ότι διαθέτουν μικρή χωρητικότητα, με αποτέλεσμα να μην χωρούν τις αναγκαίες πληροφορίες ενός έξυπνου ηλεκτρονικού πάσου, ενώ και τα εισιτήρια είναι ασύμβατα με τα εκδοτικά μηχανήματα. Πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Νίκο Ηλιάδη, δημοσιογράφο από την εφημερίδα Μακεδονία. Κύριε Ηλιάδη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Χαρίτου και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πάμε να δούμε λίγο το θέμα. Το κατέχετε, το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, το έχετε μελετήσει, το ρεπορτάζ επί της ουσίας βγαίνει από σας εκεί πάνω. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με αυτά τα 2 εκατομμύρια εισιτήρια και με τις 200.000 ηλεκτρονικές κάρτες που υπάρχουν και βγαίνουν άχρηστες, για ποιο λόγο? Αυτή είναι μια πρώτη παρτίδα η οποία προβλεπόταν ως προμήθεια σε ένα διαγωνισμό ο οποίος ξεκίνησε να εκπονείται από το 2017 και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή, αφού πέρασε από 1000 κύματα, υπογράφηκε μια σύμβαση πριν από 3,5 χρόνια. Αυτός ο διαγωνισμός μαζί με όλα τα άλλα είχε τον γενικό τίτλο «Ψηφιακός εξυγχρονισμός του ΟΣΕΘ». Ο ΟΣΕΘ είναι ο αντίστοιχος ο ΑΣΑ, να σας το πω έτσι, στην Αθήνα. Προέβλεπε λοιπόν να προμηθευτούν κάποια εκατομμύρια εισιτήρια και κάποιες χιλιάδες κάρτες ως μια πρώτη παρτίδα όταν θα έρθει η ώρα να λειτουργήσει το μετρό. Μάλιστα. Διαπιστώθηκε στην πορεία, όχι εδώ και πάρα πολύ καιρό πάντως, ενώ δηλαδή είχε ανακοινωθεί ουσιαστικά η ημερομηνία που θα λειτουργήσει το μετρό, ότι οι μεν κάρτες είναι εντελώς ακατάλληλες, διότι δεν μπορούν, όπως είπατε, να χωρέσουν, έχουν μικρή μνήμη και δεν μπορούν να χωρέσουν ούτε το λογισμικό, το λειτουργικό τους, ούτε τα προσωπικά μας στοιχεία, γιατί οι κάρτες είναι προσωποποιημένες, έχουν όνομα, επώνυμα, αριθμό φορολογικού μητρώου κτλ. Αυτό δεν ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό δεν ήταν σε γνώση των υπευθύνων όταν προχωρούσαν η παραγγελία. Η πρώτη, τέλος πάντων, λίστα της παραγγελίας δόθηκε το 2017, είπατε. Το 2017 έγιναν οι προδιαγραφές για το συγκεκριμένο τύπο εισιτηρίων και καρτών. Και το 2019 προχωρούμε στην ολοκλήρωση της σύμβασης. Έγινε ο διαγωνισμός, η σύμβαση έγινε το 2021. Σας είπα ότι είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ιστορία. Όταν έγινε η σύμβαση, δεν ήταν σε γνώση, δεν υπήρχαν αυτές οι λεπτομέρειες, οι μικρές επάνω στο τραπέζι, για να κατανοήσουν ότι γίνεται μια αγορά η οποία είναι δωρονάδωρο? Κύριε Χαρίτο, ξέρετε ότι άλλη κοινοπραξία εκπονεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο και άλλη εταιρεία εκπονεί το εισιτήριο στο μετρό. Για να καταλάβετε τι σύγχυση υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, θα έλεγα και με τελείως διαφορετικά συμφέροντα. Η δεύτερη είναι γαλλικών συμφερόντων. Δεν έχει και άλλη δουλειά στην Ελλάδα. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν αυτές οι εταιρείες παρά τις πιέσεις που ασκούνται. Όμως, εγκαίρως προφανώς γνώριζαν ότι οι κάρτες αυτές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μετρό. Κατά ένα μέρος δεν μπορούν ούτε και τα εισιτήρια να χρησιμοποιηθούν στο μετρό, τουλάχιστον όχι από τα εκδοτικά μηχανήματα που έχουμε δει να υπάρχουν στους σταθμούς. Για ποιο λόγο αυτά δεν μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν? Θα σας πω γιατί. Γιατί στα εκδοτικά μηχανήματα τα εισιτήρια αυτά τοποθετούνται με συμπιεσμένο τρόπο. Για να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές μας, σαν φυσαρμόνικα, πώς πατάμε ένα χαρτί όταν το διπλώνουμε. Ενώ αυτά τα οποία έχουν αγοραστεί, τα 2 εκατομμύρια, είναι σε ρολό. Επομένως, αυτά για να χρησιμοποιηθούν. Άρα, έχουμε άλλο τύπο εισιτηρίου και άλλο τύπο μηχανήματος που δεν μπορούν αυτά τα δύο να συναντηθούν πουθενά. Δεν χωράνε εκεί μέσα. Επομένως, θα πρέπει να διατεθούν με άλλο τρόπο. Τώρα σε τραπεζάκια, δεν ξέρω, σε κάποια εκδοτήρια. Αλλά έτσι και αλλιώς, τα 2 εκατομμύρια μηχανήματα, τα 2 εκατομμύρια εισιτήρια θα φτάσουν για πολύ λίγες μέρες. Αρκεί να πούμε ότι η φέρουσα μεταφορική ικανότητα του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι περίπου 300 με 350.000 επιβάτες την ημέρα. Εμείς θα πούμε ότι πάμε στις 250. Έτσι. Σε 8 μέρες έχουν τελειώσει τα εισιτήρια. Ενώ δεν θα υπάρχουν κάρτες. Και τα εισιτήρια τα χρησιμοποιεί κανείς μάξιμου 5 φορές. Μετά φθύρονται και τα πετάς.
ενώ οι κάρτες επαναφορτίζονται άπειρες φορές, γι' αυτό και δίνεται βαρύτητα στις κάρτες. Αλλά κάρτες τώρα δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Για να το τρέξω λίγο τηλεοπτικά, κύριε Ηλιάδη, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις αγορές που έχουμε κάνει, αυτά τι τα κάνουμε, απλώς τα παντρευόμαστε, τα βάζουμε στην άκρη και τα αφήνουμε εκεί, χάσαμε κάποιες χιλιάδες ευρώ, δεν ξέρω πόσα έχουμε χάσει, υπάρχει αποτίμηση. Τις κάρτες, επειδή το κόστος είναι περίπου 300.000, μπορεί και λίγο παραπάνω, μαζί με το ΦΠΑ, αναζητούν να τις πουλήσουν σε κάποιον άλλο πάροχο, σε κάποιο κτέλ, που δεν έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας, για να μην χάσουν τα λεφτά. Μάλιστα. Τα εισιτήρια αλλά είμαστε στην αναζήτηση. Ναι, αλλά κυρίως είμαστε στην αναζήτηση λύσης για το πώς θα βγει ο επιβάτης στο μετρό στις 30 Νοεμβρίου. Γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι με κάθε τρόπο θα το λειτουργήσει. Αυτός ο κάθε τρόπος πρέπει να περιλαμβάνει και το δωρεάν, όπως καταλαβαίνετε, ως τελευταία λύση. Τώρα, μία λύση που αναζητούν τη τελευταία στιγμή είναι. Ζήτησαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εγκρίνει μία προμήθεια 2,7 εκατομμυρίων εισιτηρίων και 100.000 καρτών, μπας και προλάβουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να τα έχουν. Αυτό το αίτημα αρχικά απορρίφθηκε. Νομίζω αύριο εξετάζεται η αίτηση ακύρωσης. Εάν περάσει και αν ο χρόνος αποδειχθεί επαρκής και αν και αν και αν, μπορεί να υπάρχουν κάρτες. Διαφορετικά θα ταξιδέψουμε για λίγο καιρό, δεν ξέρω για πόσο, δωρεάν, φαντάζομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είναι από αυτό που λένε απίστευτα και όμως πραγματικά ή ελληνικά, όπως λέγανε κάποτε. Στην Ελλάδα είμαστε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Νίκο Ηλιάδη από τη Μακεδονία. Καλή συνέχεια.